Την προηγούμενη εβδομάδα γίναμε γνώστες κάποιων ειδήσεων που είχαν να κάνουν με το μέλλον τελικά της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Ξέρετε πολύ καλά ότι το θέμα των αυθαιρέτων μονοπολεί στην Κρήτη. Υπάρχει ένας μεγάλος, αρκετά μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών αυθαιρέτων οι οποίοι θέλουν να νομιμοποιήσουν το σπίτι τους, την κατοικία τους. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, όσοι δεν πρόλαβαν έχουν και μια νέα παράταση. Θέλω να καλησπέρισω στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Βλαχάκη, κύριε Μιχάλη Βλαχάκη, πρόεδρος Οικιστών Νομού Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Κουμαντάκη. Ακούσαμε πολλά την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούμε για παράταση στο κομμάτι της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Δεν ξέρω αν αυτή η είδηση σκορπάει τελικά χαμόγελα ή αν θα αλλάξει κάτι ή θα παραμείνει η κατάσταση ίδια. Γιατί θα έπρεπε κάποιοι να έχουν ήδη καταφέρει να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς έπρεπε να τα είχαν καταφέρει από το πρώτο εξάμηνο που ίσχυε αυτός ο νόμος για να έχουν κάποια οικονομικά ωφέλη. Εμείς παλέψαμε, από ό,τι θυμόσαστε τότε, βέβαια, και στη Βουλή που πήγαμε. Τους αγώνες σας. Ναι, να μην υπάρχουν αυτά τα πρώτο εξάμηνο, δεύτερο εξάμηνο, τρίτο εξάμηνο, τέταρτο εξάμηνο. Για να θυμίσω μόνο ότι στο πρώτο εξάμηνο είχαμε μια έκπτωση 20%, στο δεύτερο εξάμηνο είχαμε μια έκπτωση 10%, στο τρίτο εξάμηνο μας τιμωρεί ο νόμος 10% και τώρα που είναι το τέταρτο εξάμηνο μας τιμωρεί 20%. Γι' αυτό για μας, ενώ ήταν ένας νόμος προσιτός, ναι, δεν έγινε προσιτός τελικά σε αυτούς που είναι πιο αδύναμοι λίγο οικονομικά. Ωραία, φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν κάποιοι να μην έχουν καταφέρει να ξεκινήσουν τη διαδικασία της νομιμοποίησης. Ωστόσο, έχουμε νέα παράταση. Κοιτάξτε, οι παρατάσεις συνήθως δίνονται στο παραπέντε. Δηλαδή, ο νόμος λύγει στις 8, η παράταση θα βγει στις 7. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω εγώ. Η πληροφορία είναι ότι θα έχουμε παράταση. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορώ να πω εγώ, ναι, έχουμε παράταση. Και να πάρω. Ποια είναι τα μηνύματα που δέχεστε και από τον κόσμο στο άκουσμα της είδησης? Είναι μια είδηση που παίζει πολύ τις τελευταίες ημέρες. Κοιτάξτε, αν είδε τώρα, ο κόσμος αυτό που γρινιάζει. Εντάξει, ενδιαφέρεται, ναι, αλλά εγώ προσπαθούσα να μαζέψω τα χρήματα, να κάνω την τακτοποίησή μου το πρώτο εξάμηνο, δεν τα κατάφερα, δεν τα κατάφερα το δεύτερο. Τώρα που έχω κάποια χρήματα, μου ζητάνε να πληρώσω 20% συν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Είχαμε την έκπτωση 20% το πρώτο εξάμηνο. Ναι. Τώρα έχουμε συν 20%. Δηλαδή χάνουμε το 20%, πληρώνουμε και συν το 40%, δηλαδή χάνουμε στην ουσία, αν το δείτε. Σωστά. Έτσι, σε όλη τη δυναμικότητα του νόμου. Η παράταση με την εμπειρία σας, εάν δοθεί, τι σημαίνει πρακτικά? Ότι θα υπάρξουν και αλλαγές στο νόμο ή θα είναι απλά μια τυπική χρονική παράταση? Εμείς ζητήσαμε, ναι, και από τον κύριο Ευγενάκη που συναντηθήκαμε και με εγγραφά μας που έχουμε στείλει στον Υπουργό κτλ. Έχουμε ζητήσει να ισχύσει η όποια παράταση. Εμείς ζητάμε ένα χρόνο παράταση. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, και από την εκπομπή σας που έχει μια μεγάλη ακροαματικότητα κτλ., λέμε και αυτή τη στιγμή και ζητάμε από τον Υπουργό να κάνει μια παράταση τουλάχιστον ένα χρόνο. Εάν δεν θέλει να την κάνει την παράταση για τους άλλους λόγους που αυτοί ξέρουν, τουλάχιστον όποια παράταση αν κάνει, να ισχύσει το πρώτο εξάμηνο του νόμου. Το πρώτο εξάμηνο του νόμου. Βέβαια. Ούτως ώστε να γίνει πιο προσιτός ο νόμος και να πλησιάσουν και αυτοί που τέλος πάντων είναι λίγο αδύναμοι οικονομικά. Αυτοί ωστόσο που νομιμοποίησαν αργότερα, όχι το πρώτο εξάμηνο. Να σας διορθώσω, συγγνώμη κιόλας. Παρακαλώ. Όχι νομιμοποίηση, τακτοποίηση. Τακτοποίηση. Και αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα, καμία διαφορά. Η διαφορά είναι μόνο για να μην. Για τις τυπικότητες και για το Συμβούλιο Επικρατείας. Έστω για την τακτοποίηση. Αυτοί που προχώρησαν σε τακτοποίηση το πρώτο εξάμηνο, με τους όρους που έθετε τότε το νομικό πλαίσιο. Θα αλλάξει κάτι για αυτούς στην πορεία? Δηλαδή κάποιος ο οποίος τακτοποίησε προσφάτως θα μπορεί να έχει τις διατάξεις του πρώτου εξαμήνου? Αυτό σας λέω. Αυτό έτσι. Ότι δεν έχει τις διατάξεις του πρώτου εξαμήνου, πάει στο τέταρτο εξάμηνο που είναι συν 20%. Έτσι διευκρινιστικά το έθεσα, γιατί ναι, υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ρωτούν. Βέβαια. Σε περίπτωση που αλλάξει ο νόμος, γιατί εγώ να μπω στην διαδικασία με αυτά τα στοιχεία και αργότερα να αλλάξω? Ο νόμος δεν θα αλλάξει. Ο νόμος θα πάρει παράταση. Και ένας νόμος που παίρνει παράταση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά του νόμου αυτού που παίρνει την παράταση. Κατ' επέκταση, θα πληρώσει αυτός που θα πλησιάσει τώρα να κάνει την τακτοποίηση, θα πληρώσει συν 20%. Συν 20%. Συν 20%. Και πάλι ο νόμος είναι προσιτός. Για να λέμε την αλήθεια. Και οι τρεις νόμοι που έχουν περάσει, ετούτος εδώ ο νόμος είναι προσιτός. Και μάλιστα εγώ προσωπικά παίρνω και κάποιες διαμαρτυρίες έτσι από τους
πρώτους όπως εγώ που ήμουν από τον πρώτο νόμο, ναι, που πλήρωσα όσα χρήματα πλήρωσα, εάν το έκανα τώρα θα πλήρωνα 50% λιγότερα. Ναι. Άρα συμφέρει τους περισσότερους ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ναι, ακόμα, σίγουρα. Έτσι. Αλλά κοιτάξτε, ξέρετε, το κράτος, η πολιτεία μας οδηγεί, γιατί ακούω τώρα παράπονα και λένε κάποιοι πάνε την τελευταία στιγμή στο χρηματολόγιο. Μα βέβαια πάνε την τελευταία στιγμή στο χρηματολόγιο, γιατί έχουν μάθει οι Έλληνες ότι οι κυβερνήσεις μας κοροϊδεύουν. Κάνουν ένα νόμο και μετά κάνουν ένα δεύτερο νόμο. Οι πρώτοι που πήγαν την πλήρωσαν. Ακυρώνεται ο πρώτος, ακυρώνεται μετά ο δεύτερος. Έρχεται ο δεύτερος νόμος. Ναι, έχετε δίκιο. Ενώ αν ήξερε ο πολίτης ότι αυτός είναι ο νόμος και τελειώσαμε, θα πήγαινε να κάνει τη δουλειά του. Τώρα περιμένει την τελευταία στιγμή, μήπως αλλάξει κάτι, μήπως γίνει μια τροποποίηση, μήπως γλιτώσω κάποια χρήματα. Λογικό είναι. Πάντως οι οικιστές έχουν περάσει και νομίζω θα συμφωνήσετε από χίλια κύματα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Το διαπιστώνουν και τώρα οι ίδιοι περισσότερο. Αν αναλογιστεί κανείς, το έχετε σημειώσει πολλές φορές, σας έχω παρακολουθήσει σε συνεντεύξεις σας, ότι πέρα από τη. Όχι νομοποίηση, μην το πω, τα τακτοποίηση πλέον, έρχονται αντιμέτωποι και με τον ΤΑΠ. Ένας φόρος ο οποίος πραγματικά γονατίζει όλους όσους μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία που την περίμεναν χρόνια. Και τώρα έρχονται αντιμέτωποι με το δεδαλώδες δίκτυο της αυτοδιοίκησης και με ένα φόρο ο οποίος τους βάζει θηλιά στο λαιμό. Ξέρετε ποιο είναι αυτό που με ανησυχεί εμένα και λέω για όνομα της Παναγίας πια. Δεν έμαθε ο άνθρωπος, γιατί δεν του είπε ούτε ο πολιτικός μηχανικός, ούτε ο Δήμος έκανε μια καμπάνια, ξέρω εγώ. Εμείς κάναμε οι καημένοι ό,τι μπορούσαμε. Ναι. Όσοι μπορούσαμε να ενημερώσουμε πήγανε. Αυτοί που δεν πήγαν λοιπόν να τακτοποιήσουν το ΤΑΠ τη χρονιά που έκαναν την τακτοποίηση, πληρώνουν 200% πρόστιμο. 200% πρόστιμο. Πρόστιμο. Φαντάζεστε τι είναι αυτό. 200%, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. 200% πρόστιμο. 200. Τι σας 200. Λένε στο Δήμο. Στο Δήμο λένε νομοθεσία. Νομοθεσία. Ακολουθούμε το γράμμα του νόμου. Ναι, αλλά και εγώ λέω όμως από την άλλη, ο νομοθέτης έκανε κάτι. Εσείς που είσαστε οι πρώτοι άρχοντες της πόλης. Και εκπρόσωποι του λαού. Και εκπρόσωποι του λαού, κάντε μια παρέμβαση και να πείτε ότι ρε κύριε, εδώ πέρα τι γίνεται. 200% δεν επειδή έχει γίνει, δεν δηλαδή, ενημερώθηκα. Παρέμβαση. Όχι, δεν έχει γίνει παρέμβαση από πουθενά. Συνεχίζει αυτό το πράγμα. Αυτοί που κάνουν τακτοποίηση, το λέω να ενημερώσουμε και το βέβαια, κοινό σας. Βέβαια. Θα πρέπει. Μόλις κάνουν την τακτοποίησή τους, θα πρέπει να πάνε κατευθείαν στο ΤΑΠ. Να τους φτιάξει ο μηχανικός τους τα χαρτιά και να πάνε να τα καταθέσουν στο ΤΑΠ. Από το 2011 και μετά, όποια διαφορά υπάρξει, ναι, θα την πληρώσουν κανονικά. Από το 2011 μέχρι το χρόνο εκείνο που κάνουν την τακτοποίηση. Από το χρόνο και μετά της τακτοποίησης, θα πληρώνουν 200% πρόστιμο. Δηλαδή, αν την τακτοποίηση την κάνανε το 2015. Από το 2011 μέχρι το 2015 θα πληρώσουν κανονικά ό,τι τους αναλογεί ή αν τους αναλογεί, γιατί μπορεί και να μην τους αναλογεί. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν μου αναλογούσε τίποτα. Γιατί ήταν τα τετραγωνικά όσα είχα δηλώσει. Από το 2015 και μετά τώρα, ό,τι βγει, όσα τετραγωνικά βγουν επιπλέον, θα πληρώνει 200% πάνω, αυτό που είπατε προηγουμένως. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Διακανονισμός γίνεται σε αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι, ναι, ένα ποσό. Ναι, το οποίο... ναι, όχι, γίνεται. Γίνεται και φάταξη. Αν θέλει, το πάει κατευθείαν. Γίνεται κατά διακανονισμός και το βάζει κατευθείαν στο χαρτάκι και έρχεται στη ΔΕΗ. Πάλι καλά, βέβαια. Το ιδανικότερο θα ήταν, όπως είπα και εσύ, να μην υπήρχε ή να υπήρχε ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο που να ακύρωνε ένα τέτοιο. Το προσπαθούμε φοροπηκτικό και, θα το προσπαθούμε να το και αυτό, αλλά δυστυχώς τα χρήματα όταν πρέπει να τα εισπράξει το δημόσιο δεν κοφεύει. Σωστό. Πείτε μου κάτι λίγο πριν κλείσουμε. Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα οικοδομής. Κοιτάξτε. Τι είναι η ηλεκτρονική κάρτα οικοδομής, κάπου το διάβασα. Κοιτάξτε. Από το 2020. Από το 2012 ο νόμος, ναι, προβλέπει την ηλεκτρονική κάρτα της οικοδομής, την κάρτα της οικοδομής. Το θέμα μας είναι πώς θα βγει η κάρτα. Τι θα περιέχει αυτή η κάρτα και, μέσα, και αυτή ποια στοιχεία. Κάρτα, τα στοιχεία της οικοδομής, τον όγκο της οικοδομής, εννοείται, εξωτερικά. Τοπογραφικά όχι, δηλαδή στοιχεία. Ναι, θα λέει, ξέρω εγώ, ότι αυτή η πλευρά είναι 4 μέτρα επί 3, ναι, ξέρω εγώ, τον όγκο της οικοδομής. Και θα έρχεται λοιπόν ένας εντεταλμένος, φαντάζομαι, πολιτικός μηχανικός του Υπουργείου, μάλλον ιδιώτης θα πρέπει να είναι αυτός. Για έλεγχο. Για έλεγχο, έλεγχο. Και θα λέει, δώστε μου την κάρτα σας, δεν έχετε την κάρτα ή έχετε την κάρτα, τη βάζεις μέσα σε ένα. Κάποιο σε ένα τάμπλετ, σε ένα μηχάνημα. Εκεί.
Και θα σας λέει, κύριε, έχετε κάνει μια παράβαση εδώ, έχετε κτίσει ένα δωματιάκι ακόμα και δεν ξέρω τι. Αυτό εντάξει, ας γίνει. Το θέμα μας είναι το άλλο. Αυτοί που δεν έχουν κάνει την τακτοποίηση. Τι γίνεται με αυτούς, γι' αυτό το θέτω. Γιατί τι γίνεται. Υπάρχει ένα πλαίσιο για τους οικιστές, διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι μόνο οι οικιστές, είναι και αυτοί που έχουν κάνει παραβάσεις. Δηλαδή και ο νόμιμος, ναι, που συνήθως στην Ελλάδα το 90% των νόμιμων οικοδομών. Γιατί ο καημένος ο οικιστής, και μην πείτε ότι παίρνω τώρα το μέρος του οικιστή, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξαναπεί κτλ. Ο οικιστής πήγε να βάλει το κεφάλι του κάτω από μια κεραμίδα, γιατί δεν υπήρχε η επέκταση του σχεδίου, γιατί το κράτος με την αστιφιλία που υπήρχε το 70 έως και το 90, δεν έκανε κάτι να κάνει μια επέκταση σχεδίου. Φανταστείτε τώρα στο Ηράκλειο, όταν εγώ το 83 έκανα μια οικοδομή, το σχέδιο πόλιος έφτανε μέχρι του Καβάλι. Έφτανε μέχρι τη Χανιόπορτα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, άρα δεν θέλω να δει. Θετική κατεύθυνση τουλάχιστον γενικότερα το μέτρο της ηλεκτρονικής κάρτας οικοδομής. Φοβάμαι και δεν ξέρω, γιατί είναι τα στόματα κλειστά, πώς θα έρθει αυτή η κάρτα. Δηλαδή, θα την αποκτήσουμε με ποια χρήματα, πόσα θα πρέπει να πληρώσουμε πάλι στους μηχανικούς. Πάλι από εκεί, έτσι. Έτσι. Αυτοί που δεν έχουν κάνει την τακτοποίηση θα πρέπει να πάρουν και αυτή την κάρτα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας άλλος νόμος, ο οποίος θα πηγαίνεις να κάνεις πάλι τακτοποίηση για να πάρεις αυτή την κάρτα και θα πληρώνεις. Τι θα πληρώνεις, πόσο θα πληρώνεις. Όλα αυτά τα παλεύουμε. Θέλω να σας πω ότι κάπου δεν γυμόμαστε καλά τα βράδια, όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πάρουμε και πληροφόρηση από πουθενά. Σας γνωρίζω χρόνια, δίνετε ένα αγώνα δικό σας, ένα αγώνα δυναμικό όλα αυτά τα χρόνια, προς όφελος βεβαίως των οικιστών και προς όφελος της νομιμότητας, για να αποκατασταθεί η αδικία για κάποιους, για πολλούς από τους αυθαιρετούχους όπως τους ακούμε. Ας ελπίσουμε ότι η φωνή μας θα φτάσει τελικά σε εκείνον τον Υπουργό Ανάπτυξης που μιλάει για ανάπτυξη κτλ. Και να του πούμε ότι δεν γίνεται, δεν γίνεται, έχουν εισπράξει ήδη. 4,5 δις έχουν εισπράξει από τα αυθαίρετα, 4,5 δις έχουν εισπράξει από τα αυθαίρετα και ελπίζουν να εισπράχνουν κάθε χρόνο και άλλα. Και δεν μπορεί λοιπόν ένας οικιστής, ένας οποιοδήποτε απλός πολίτης, εσείς που έχετε νόμιμη οικοδομή, ναι, εσείς που έχετε ένα νόμιμο χωράφι και θέλετε να το πουλήσετε, θα πρέπει να πάρετε ένα τάπα από το Δήμο και να περιμένετε από 2 έως 6 μήνες για να πάρετε αυτό το χαρτί. Είναι και αυτό, είναι και αυτή παράμετρος. Παράμετρος. Αυτή είναι η πιο σοβαρή από όλες για μένα. Δηλαδή, έχεις, Θεέ μου, ξεμίστευε από όλους τους ανθρώπους ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να αξιοποιήσεις ένα ακίνητο που έχεις για να φύγεις στο εξωτερικό ή δεν ξέρω τι άλλο να κάνεις. Και για να το πουλήσεις πρέπει να έχεις ένα πιστοποιητικό ΤΑΠ. Αυτό το πιστοποιητικό τάπ. Θα πρέπει να περιμένεις 6 μήνες για να το λάβεις. Θα έχεις πεθάνει, κύριε Κουμαντάκη, πρώτα. Μάλιστα. Και μετά θα στο στείλουν στο νεκροταφείο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλαχάκη. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Άγγε, πάει πολύ καλά.